Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας πώς διαμορφώνονται μέχρι τώρα. Μία ακόμη τραγωδία συνέβη χθες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάμου, όπου έγινε ένα πολύ νεκρό ναυάγιο. Όλα συνέβησαν όταν λέμβος με πρόσφυγες από τη Συρία και την Αφρική ανετράπη και βυθίστηκε εν μέσω θαλασσοταραχής λίγα μέτρα από την ακτή. Από το ναυάγιο έχουν ανασυρθεί 4 νεκροί, ανάμεσά τους 2 ανήλικα κορίτσια. 5 άτομα εντοπίστηκαν ζωντανά, εκ των οποίων μία εγκυμονούσα, ενώ ο ακριβής αριθμός των αγνοωμένων παραμένει άγνωστος, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί το πόσοι επέβαιναν στη Λέμβο, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για περισσότερους από 25 αγνοούμενους. Όλοι οι επιζώντες είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υποδοχής Ζερβού. Το λιμενικό καταδίωξε μάλιστα διακινητή μέχρι τα τουρκικά παράλια της Αλικαρνασσού. Λίγο ακόμα και θα έχουμε στο νησί μισό σκυλίτσιο, αφού όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, εκτός των άλλων οι ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού αλλά και διοικητικού προσωπικού αγγίζουν πλέον το 40%. Το Σωματείο αντιδρά με άλλη μια στάση εργασίας αύριο Τετάρτη, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, που όμως είναι χωρίς νόημα, επειδή το προσωπικό ασφαλείας είναι τόσο που η στάση εργασίας στην ουσία είναι τυπική. Με εργασίες στην οδό Παντελή Αργέντη συνεχίζεται το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Στη συγκεκριμένη οδό, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ξεκίνησε η αποξήλωση του οδοστρώματος με στόχο οι εργασίες να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα μήνα. Μετά την ολοκλήρωση της οδού Παντελή Αργέντη, σειρά έχουν οι οδοί Αδελφών Ράλι, Τσελεπή και Ψυχάρη. Να αυξηθεί η χρηματοδότηση και να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής, ζήτησε με επίκυρη ερώτησή της η Σεμίνα Διγενή, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μετά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Χίο. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της Χίου Κοραής είναι μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της χώρας, η τρίτη στη σειρά, και περιλαμβάνει 250.000 τόμους και πολυάριθμα έργα και εκθέματα υψηλής πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας. Εμπνευστής και θεμελιωτής αυτής της βιβλιοθήκης ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής. Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1792 ως παράρτημα της Μεγάλης Σχολής της Χίου. Πρώτος πυρήνας της ήταν τα βιβλία του Αδαμαντίου Κοραή και λογίων φίλων του Ελλήνων και ξένων. Το κτίριο που βρίσκεται εκεί σήμερα ανοικοδομήθηκε το 1885 και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες προσθήκες. Παρά την προσφορά της βιβλιοθήκης στα γράμματα και τον πολιτισμό της Χίου, της Ελλάδας και παγκοσμίως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πολύ σοβαρά. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η χρηματοδότησή της από το Υπουργείο είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να δυνατεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις στο επίπεδο των βιβλιοθηκών. Το κτίριο της βιβλιοθήκης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, αφού χτίστηκε το 1885, όπως είπαμε. Η δυσλειτουργία σε όλα τα επίπεδα είναι εμφανέστατη και επικίνδυνη. Τα βιβλιοστάσια που αποτελούν χώρους με εκατοντάδες κούτες βιβλίων και ανεκτήμητες ιστορικές εφημερίδες βρίσκονται σε πολύ άσχημες συνθήκες. Η μη ύπαρξη επαρκούς επιστημονικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων αλλά και διοικητικού, οικονομικού και γενικών καθηκόντων προσωπικού που θα σηματοδοτούσε τη στήριξη των τμήματων της, την ανάδειξη νέων, την ηλεκτρονική ανάδειξη των πολύτιμων ιστορικών βιβλίων, την αξιοποίηση και την προστασία των βιβλίων, την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και ερευνητών, οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα που συχνά είναι αξεπέραστα. Η κακή τεχνολογική υποδομή της βιβλιοθήκης δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στην ανάπτυξη των σύγχρονων δυνατοτήτων, αξιοποίηση δηλαδή των ιστορικών της στοιχείων, ερευνητική δουλειά, αξιοποίηση του διαδικτύου και άλλα. Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτείται άμεσα να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της σε κτηριακή, τεχνολογική και ηλεκτρονική υποδομή και να μπορούν να προστατευτούν τα ιστορικά αυτά κειμήλια. Να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό η βιβλιοθήκη, αλλά και το ΓΑΚ Χίου. Να επανέλθει το κτίριο του Παρθεναγωγείου, κυριότητας της Βιβλιοθήκης Κοραή, που σήμερα δραστηριοποιείται το τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.
να αποπερατωθούν τα δύο κτίρια της οδού Προείου, όπισθεν της βιβλιοθήκης, που βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση και που η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών θα σηματοδοτήσει την ανάπτυξη των συλλογών της ή του δανειστικού τμήματός της. Να μην παραχωρηθούν τα δύο κτίρια της οδού Προείου, όπως έχει αποφασίσει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης Κοραή σε μακροχρόνια σύμβαση. Να διαμορφωθούν οι υποδομές προστασίας διαφόρων συλλογών, λευκομάτων, φωτογραφικών αρχείων και προπαντός των χειρογράφων της. Να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας Γενικά Αρχεία του Κράτους Χίου σε κτηριακή στέγη σήμερα στεγάζεται στα υπόγεια της Βιβλιοθήκης Κοραή, στερώντας τη Βιβλιοθήκη Κοραή από χρήσιμους χώρους. Ερωτάται Υπουργός πώς τοποθετείται η κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζέτα Μακρύ, απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση και ανέφερε ότι το ζήτημα της παραχώρησης των ακινήτων και της αξιοποίησης της γερής, όπως την χαρακτήρισε, κρατικής χρηματοδότησης, αφορά το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, καθώς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου. Θέλω να σας διευκρινίσω ότι η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της Χίου Κοραής, όπως και όλες οι δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που εποπτεύεται βεβαίως από το Υπουργείο Παιδείας. Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, λοιπόν, διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και το Διευθυντή. Εμείς ελέγχουμε την νομιμότητα των πράξεων, την νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Αυτό είναι λοιπόν το ανώτατο όργανο της βιβλιοθήκης. Έχει αρμοδιότητες συγκεκριμένες, προβλέπονται από τον νόμο, μπορεί κατά περίπτωση να τις μεταβιβάζει. Πάντως, όλες οι εξουσίες απορρέουν και ασκούνται ή απορρέουν από το Εφορευτικό Συμβούλιο. Εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της περιουσίας, της οικονομικής διαχείρισης, τη βελτίωση των υπηρεσιών, εγκρίνει προϋπολογισμό, απολογισμό, ισολογισμό, αποδέχεται, υποποιείται κληρονομιά, κληροδότημα, επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρές. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, να μην κουράζουμε τις λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, κυρία συνάδελφε, το ζήτημα της παραχώρησης ακινήτων ιδιοκτησίας της βιβλιοθήκης, για το οποίο και μας ρωτάτε, εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης. Συνεπώς, η παραχώρηση του κτηρίου του Παρθεναγωγείου, που είναι κυριότητα της Βιβλιοθήκης Κοραή, όπως σήμερα δραστηριοποιείται το τμήμα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η παραχώρηση των δύο κτηρίων της οδού Προείου είναι αρμοδιότητα του Εφορευτικού Συμβουλίου. Ό,τι έχει να κάνει με το κτηριακό, είναι το Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει πώς θα διαχειριστεί, ελεγχόμενο βεβαίως, θα το επαναλάβω, για την νομιμότητα. Για να σας πω, μάλλον για εκείνους που μας ακούν, αν αποφασίσει να πουλήσει κάτι χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, ελέγχεται. Αλλά τι θα αποφασίσει να κάνει, προέρχεται και εκκινείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο. Θέτεται επίσης και το θέμα της στέγασης της υπηρεσίας των ΟΓΑΚ στοιχείων. Η υπηρεσία των ΟΓΑΚ στοιχείων έχει ένα εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα και πρέπει να εξευρεθούν νέοι χώροι και είναι και προτεραιότητα του ΟΓΑΚ τμήμαχείου. Αυτό το κτηριολογικό πρόγραμμα καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας και τώρα η υπηρεσία έχει εντείνει ρυθμούς για να βρει τον κατάλληλο χώρο που πρέπει να είναι 450 τετραγωνικά για να στεγάσει τις υπηρεσίες. Είναι το μεικτό εμβαδό που έχει εγκριθεί. Επίσης θέλω να πω κάτι που είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε, ότι ο πρόεδρος της Βιβλιοθήκης Κοραή εξέφρασε την επιθυμία να απομακρυνθούν τα ΓΑΚ γρήγορα από τους χώρους της βιβλιοθήκης που κατέχουν, γνωρίζοντας ότι έχει ήδη μισθωμένο κτίριο το ΓΑΚ της Χίου. Άρα αυτό δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη να βρεθεί χώρος να στεγαστούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο τμήμα της Χίου. Περιμένουμε από την αρμόδια εκτιματική υπηρεσία της Χίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, να δημοσιεύσει τη δημοπρασία για την ανέγερση νέου χώρου, γιατί, κυρία Διγενή, έχουν ήδη εγκριθεί αποφάσεις προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστοσης για τις στεγαστικές ανάγκες των ΓΑΚ τμήμα Χίου. Η χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΠΕΘΑ το έτος 2024 πήρε 16.801 ευρώ. Το 2024 επίσης επιχορηγήθηκε εκτάκτωση με το ποσό των 9.000 ευρώ. Αυτά προστέθηκαν στα 14.954 ευρώ που πήρε το έτος 2023. Δεν ανέφερα τις προηγούμενες χρονιές, θεωρώ ότι πάμε πολύ πίσω. Υπάρχει, κυρία συνάδελφε, το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του ΙΠΕΘΑ που είναι μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αυτά έχουν εγκριθεί με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με βάση αυτά, από την έναρξη της περίοδου ΕΠΑ 21-25, η βιβλιοθήκη της Χίου έχει πάρει 70.853,71 ευρώ. Η πράξη μέσω της οποίας χρηματοδοτήθηκε έχει την ονομασία Υποστήριξη και Εξυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου και των κινητών μονάδων της.
Από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου μας, τον άξονα 5 εξωστρέφεια και στην προτεραιότητα 5.6 υποδομές και δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, έχουν προϋπολογιστεί, κυρία συνάδελφε, 28.800.000 ευρώ για δράσεις που αφορούν σε όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες, βέβαια. Και επίσης υπάρχουν και 4.400.000 στην πράξη με τίτλο δράσεις ανάπτυξης, αναβάθμισης, εξυγχρονισμού και συντήρησης των κτηριακών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού για τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τα ΓΑΚ. Άρα λοιπόν εξαρτάται από το εφορευτικό συμβούλιο εάν αυτή την ισχυρή χρηματοδότηση θα την αξιοποιήσει με τεχνικά δελτία τύπου για να εγκριθεί η πρόταση, οπότε να βελτιωθούν όλα αυτά τα οποία εσείς επισημαίνετε. Όπως ανακοινώνει η 96η Ενωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής, θα πραγματοποιηθούν βολές με πραγματικά πυρά στο πεδίο Βολών Νήσου Παναγιά Συνουσών την 5η 26 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μετά την επιτυχημένη διάσωση του 78χρονου το Σάββατο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή Αναβάτου προς ανέβρεση του κυνηγητικού του σκύλου, την Κυριακή συνεχίστηκαν οι έρευνες και για το σκύλο του, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε ένα δυσπρόσιτο σημείο στην ευρύτερη περιοχή του Αναβάτου. Από το στίγμα του GPS στο κολάρο του τετράποδου εντοπίστηκε η θέση του και ξεκίνησαν οι προσπάθειες προσέγγισης στο σημείο που βρισκόταν. Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην επιχείρηση διάσωσής του συνέδραμε ο έμπειρος σπηλαιολόγος Αντώνιος Βοριάς, ο οποίος με τον κατάλληλο εξοπλισμό πλησίασε στο σημείο που βρισκόταν το τετράποδο και το ανέσυρε ζωντανό. Σύσκεψη με τους Προέδρους της Βόρειας Χίου πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή. Στη σύσκεψη κατατέθηκαν απόψεις, προβληματισμοί αλλά και ερωτήσεις αναφορικά με την πρόταση για αξιοποίηση των μεταλλίων της Κεράμου, ενώ διχασμένοι εμφανίστηκαν οι Πρόεδροι των Οικισμών, καθώς κάποιοι την χαρακτήρισαν ως ευκαιρία για να ζωντανέψει η περιοχή. Και άλλοι ήταν επιφυλακτικοί έως αρνητικοί, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για το θέμα. Να σημειώσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί και μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 1η Οκτωβρίου. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την 1η Οκτωβρίου στον Αϊστράτη θα συζητηθεί το θέμα εκμετάλλευσης των μεταλλίων αντιμονίου στην Κέραμο με την προθεσμία διαβούλευσης για το θέμα να λύγει στις 4 Οκτωβρίου. Αυτό ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής σε σύσκεψη μεταξύ προέδρων αλλά και κατοίκων των χωριών της Βόρειας Χίου που έγινε το πρωί της 3ης 24 Σεπτεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό σε όλους μας και εμείς λάβαμε τελευταία μια επιστολή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο αναθέτει στον κύριο Μουτζούρη, στον κύριο Βρουλή και στον κύριο Μαλαφή να κάνουν μια διαβούλευση σχετικά με το θέμα του αντιμονίου. Σε αυτό το σκεπτικό λοιπόν, επειδή εμείς πρόκειται να το φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να πάρουμε τις αποφάσεις μας, αν συμφωνούμε ή όχι, ή αν τι θέλουμε τροποποιήσεις βάσει αυτό που μας έχουν στείλει των εγγράφων, αυτό θα φανεί στην πορεία μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και επειδή πρώτη του μηνός θα βρισκόμαστε στον Άγιο Εστράτη για να κάνουμε Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να έχουμε άλλωστε και την άποψη όλων και περισσότερο των Προέδρων αυτών των χωριών, οι οποίοι, να πω σε εισαγωγικά, πλήττονται, δεν πλήττονται, γιατί η ανάπτυξη αφορά όλους, αλλά που είναι πιο πλησιέστεροι στο θέμα του χωριού που λέγεται Κέραμος, που υπάρχουν εκεί, υπάρχει το αντιμόνιο. Επομένως, εμείς δεν θα σας πούμε τι πιστεύουμε και τι θέλουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά καθαρά προσωπικά καθένα μας. Αλλά εμείς θα το συζητήσουμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να καταγράψουμε από όλους εσάς και επειδή λαμβάνομαι και πολλά τηλέφωνα από έξω, οι οποίοι μας λένε θετικά ή αρνητικά ανάλογα με τις πεποιθήσεις κάθε ανθρώπου, εμείς θέλουμε να καταγράψουμε τι πιστεύουν οι πρόεδροι των πλησιεστέρων χωριών για να μεταφέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την άποψή σας. Έχει δοθεί η προθεσμία των 20 ημερών. Είναι γεγονός ότι, και αυτό το οποίο το είπα και στο Ομίριο τότε, ότι καλεστήκαμε εξ απείνης, δεν ξέραμε ακριβώς, δεν είμαστε μέσα στο όλο σχεδιασμό. Ξαφνικά μάθαμε κι εμείς ότι ξεκινάει το θέμα που λέγεται αντιμόνιο και είχα πει και μέσα στο Ομίριο ότι δεν είμαστε αρνητικοί σε οποιαδήποτε ανάπτυξη αρχή
να μην προσβάλλει πρώτα απ' όλα το περιβάλλον και να μην το θέλουν οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν τουλάχιστον πάνω εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό είστε καλεσμένοι εδώ να πείτε την άποψή σας. Μας βάζει σε μια διαδικασία ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Δεν μας δίνει περιθώριο κανένα. Δηλαδή θεωρούν υπογράφοντας, αφήνει κενό το όνομα και θα προχωρήσω έτσι χωρίς να έχουμε αυτές τις διαβεβαιώσεις που λέει η κυρία Νίτσα. Δηλαδή είναι λίγο το ξέρω το θέμα και κάπου θα πρέπει να έχουμε σίγουρα απαντήσεις πριν πάρουμε κάποια απόφαση. Επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι ο κατάλληλος για να πάρω, θα του μεταφέρω όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί θα έχουμε πλήρη εικόνα. Αλλά δεν είναι αυτό το περιεχόμενο. Εμείς προς το παρόν θέλουμε να ακούσουμε, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Προβληματισμοί, ανησυχίες, επιφυλάξεις αλλά και κραυγή αγωνίας για το μέλλον της Βόρειας Χίου εκφράστηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Μιχαήλ Βουρνούς της Περιφερειακής Ενότητας Χίου από Προέδρους των Οικισμών της Βόρειας Χίου που κλήθηκαν να εκφράσουν μια πρώτη άποψη για το θέμα της εκμετάλλευσης των μεταλλείων κεράμου. Μια νοητή γραμμή χωρίζει τους οικισμούς καθώς όσοι βρίσκονται πάνω από τη Βολισσό εκφράστηκαν θετικά ως προς την αξιοποίηση με όρους της περιοχής. Οι πρόεδροι των λιγοστών κατοίκων προσπάθησαν να μεταφέρουν την εικόνα της ερημωμένης περιοχής που αναζητά τρόπους να ζωντανέψει. «Θυμόμαστε μια Κέραμου με ζωή και μαγαζιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παντελής Ξηδιάς, πρόεδρος της Κέραμου, που δήλωσε θετικός ως προς την αξιοποίηση, ζητώντας παράλληλα αυστηρούς όρους και κυρίως την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σοβαρή εταιρεία και από τα χτίσματα που έχουν μείνει και οι καταστάσεις που έχουν μείνει, φαίνεται η σοβαρότητά της. Από τις διοικήσεις των παππούδων μας και των κολλιών μας που δουλέψαν εκεί, ήταν και κερδοφόρα επιχείρηση, στοχευμένα πήγε σε κάποια σημεία και έκανε εξόριξη, δεν είχε ούτε ατυχήματα ούτε τίποτα, όλα καλά. Το λόγο που έφυγε δεν τον ξέρω. Μετά ήρθε η εταιρεία του Ποδοσάκη, το 50 με 56 περίπου. Το λάθος της εταιρείας αυτής ήταν ότι δεν φρόντισε για την υγιεινή των ανθρώπων και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά έχασα δύο συγγενείς μου, δύο θείους μου. Εκ του αποτελέσματος θα το θεωρήσω μια απαχτή. Αλλά όσο καιρό ήταν η εταιρεία εκεί, υπήρχαν μέσα στον Κέραμο 10 μαγαζιά, 12 μαγαζιά, κρεοπολία, καφενεία, ταβέρνες κλπ. Τα γύρω χωριά είχαν κόσμο, ερχόντουσαν, δουλεύανε, μάλιστα ερχόταν και από το εξωτερικό. Υπήρχε μια άφηση στην περιοχή, είχε ο Κέραμος ηλεκτρικό ρεύμα, όλα πήγαιναν καλά, εκτός από αυτό το πολύ σοβαρό βεβαίως που έγινε με τους θανάτους. Υπάρχει και μία τρίτη περίοδο στην οποία δεν αναφέρει κανένας, ίσως δεν την ξέρετε. Το 67-68 επί δικτατορίας. Ήρθαν κάποιοι κύριοι εκεί με κάτι τσιπάρες στην εποχή και λέει ανοίγουμε την εταιρεία. Ξεκινήσαμε, άρχισαν τα παιδιά, οι 70 είναι στη σημερινή και δουλεύανε στην εταιρεία. Τότε υπήρχε πάλι η κατάληψη των χωριών μας, φεύγανε για Αμερική, για Αυστραλία, οπότε ερχόμενοι η εταιρεία άρχισαν να δουλεύουν οι νέοι, δεν μπαίνανε σε γαλαρίες κτλ. Σκαλίζανε τα παλιά μπάζα, εν αναμονή των καινούργιων μηχανημάτων που θα ερχόταν για την εξόριξη. Τέλος πάντων αυτό κράτησε 1,5 χρόνο, θεσώσανε τα μαγαζιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και τους ανθρώπους της περιοχής, σηκωθήκανε νύχτα, μέρα, λεπτό και φύγανε. Και εκεί έλυσε. Αλλά όλη αυτή η στάση του χαρακτηρίζεται από του χωριανού και του γύρω περιοχή θετική με την έννοια ότι υπήρξε μια άφηση, α πούμε, πάλι εργασία κτλ. Πήραμε λίγο θάρρος. Τώρα για σήμερα. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε θετικοί. Γιατί δοκιμάσαμε ο πρώην Δήμος Σαμανής. Είναι για μένα ένα ευλογημένο μέρος. Δοκιμάσαμε όμως πολλά πράγματα για την ανάπτυξή του. Δοκιμάσαμε τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, αμπελόνες, θερμά λουτρά κτλ. Το πρόγραμμα νέων αγροτών. Είδαμε ότι η επιτυχία δεν υπήρξε. Ίσως αυτό είναι η τελευταία μας ευκαιρία, θα πω εγώ. Βεβαίως, με τις προϋποθέσεις που λέμε να υπάρξουν περιβαλλοντολογικές μελέτες και κυρίως να εφαρμοστούν, αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, να
μειωθούν οι κάτοικοι, ας πούμε, εκεί της περιοχής με καταφορά και τα λοιπά. Με πολιτικές. Ναι, με πολιτικές. Και θα έλεγα ότι αν είμαστε αρνητικοί σε όλα, είμαστε λίγο υποκριτές, γιατί το σύστημα ζωής που έχουμε επιβάλει σήμερα θέλουμε τα κινητά μας, θέλουμε τα αεροπλάνα μας, θέλουμε τα μορέβα μας κτλ. Όλα αυτά εξυπακούνται ότι πρέπει να παίρνουμε με τα λεύματα αυτή γη. Αρκεί να τα παίρνουμε σωστά, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Οπότε, εάν τηρηθούν όλα αυτά, εγώ προσωπικά είμαι θετικός. 30 χρόνια μας σώζουν, αλλά δυστυχώς καμία μορφή τουρισμού που μας υπόσχονται δεν μας έχει βοηθήσει, είπε ο πρόεδρος της Πισπιλούντας, Μιχάλης Λαγός, που επίσης δήλωσε θετικός ως προς την αξιοποίηση, ενώ και ο πρόεδρος των Λεπτοπόδων, Γιάννης Ρημικής, εκτιμά ότι η αξιοποίηση των μεταλλείων θα βοηθήσει την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε πάρει μια ενημέρωση τότε στο Ομήριο που ήταν και όλοι. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα, θα πάρουμε τη δεύτερη ενημέρωση από τον κύριο Περιφερειάρχη. Θα περιμένουμε τι αποφάσεις θα πάρουν και εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε με τους όρους, όχι προφορικά, εγώ θα απαιτήσω γραφτός οι όροι. Όχι, μπορεί να είναι και προφορικοί. Μπορεί να μας πούνε θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό, συνήθως προφορικά τα λένε. Τα γραπτά δεν τα έχουμε δει. Λοιπόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται περιβαλλοντολογικά για τον τόπο μας, για υδροφόρους, ορίζοντες και όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα, όταν πιστούμε, θα ενημερώσουμε τους χωριανούς μας, ο κάθε κοινοτάρχης, και θα πάρουμε κοινά μία απόφαση. Και εγώ είμαι θετικός, από τη στιγμή που μας δώσουν τις κατάλληλες εγγύησεις, διότι, δυστυχώς ρε παιδιά, 30 χρόνια που είμαι πρόεδρος, όλο μασώνουνε. Μασώνουν οι θρησκευτικοί τουρισμοί, μασώνουν οι τουριστικοί τουρισμοί. Θα κάνουμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα βορειόχωρα κατοικούνται μόνο από κατσίκια και από πρόβατα. Έχουν φτάσει σχεδόν μέσα στα χωριά, σε άλλα χωριά έχουν φτάσει και μέσα στα χωριά. Λοιπόν, ή θα πρέπει να φύγουμε, να μείνουν βοσκοτόπια, να τελειώνει και αυτή η ιστορία, ή θα πρέπει να κάνουμε κάτι, έστω μία ευκαιρία. Να μας δοθεί μήπως και υπάρχει ανάσταση. Διαφορετικά, έχουμε τελειώσει. Ήρθαμε για να ενημερωθούμε, μας κάλεσε ο Περιφερειάρχης για μια ενημέρωση σχετικά με τα μεταλλεία. Δείτε, η εντύπωση που υπάρχει σχετικά με τα μεταλλεία, οι ντόπιοι είναι όλοι θετικοί σε μια τέτοια εξέλιξη, διότι θυμούνται και παλαιότερα την κατάσταση ανθυρή, με κόσμο, με επιχειρήσεις κτλ. Οπότε μια τέτοια εξέλιξη και εμείς θα μεταφέρουμε αυτούς τους προβληματισμούς των χωριανών μας. Από την πλευρά του Δήμου έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι, δεν έχουμε. Ακόμα από την πλευρά του Δήμου δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Η μόνη ενημέρωση, όπως είπε και ο Παντελής ο κύριος Ξηδίας πριν, είναι στο Ομήριο ότι είχαμε και σήμερα ό,τι μας πει ο κύριος Παντελής. Επιφυλακτική τουλάχιστον μέχρι να ενημερωθούν πλήρως για τους όρους και κυρίως για τον τρόπο μεταφοράς των μεταλλευμάτων, εμφανίστηκε ο πρόεδρος αλλά και κάτοικοι της Βολισσού, βάζοντας ως κόκκινη γραμμή την οποιαδήποτε μεταφορά είτε μέσω του χωριού είτε από το λιμάνι των Λιμιών, εκτιμώντας ότι αυτό θα επιβαρύνει την περιοχή τους. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος στη Βόρεια Χιό ότι δεν θέλει την ανάπτυξη, δεν θέλει ειδικά να μην γίνει εξόρυξη να γίνει. Πιστεύουμε ότι όλοι θέλουμε, φτάνει να έχουμε στις δεσμεύσεις εταιρείας ότι το ένα δεν αναιρεί τίποτε άλλο. Δηλαδή, την τουριστική ανάπτυξη της Βολισσού και των γύρω χωριών, επειδή θα γίνει εξόρυξη, πρέπει να είναι δεσμευμένοι ότι πρέπει αυτά τα δύο να συμβαδίζουν με κανονικούς ρυθμούς. Και η ανάπτυξη τουριστική και η εξόρυξη. Και σίγουρα, δηλαδή, όλοι εμείς πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, ένα σχέδιο, το πώς θα εξορυχτεί, από πού θα φύγει το μετάλλευμα, έτσι, να μας πει μια εταιρεία, το σχέδιο πώς και από πού θα φεύγει, εμένα θα μου έλυνε πολλές απορίες. Δηλαδή, όταν έχω εγώ ένα λιμάνι και το προσπαθούμε τόσα χρόνια να το φτιάξουμε και ξαφνικά βλέπω 10 φορτηγά που θα είναι γεμάτο τουρίστες και ιστιοπλοϊκά να περνάνε να βγάζουν το τιμόνι από, ή το μετάλλευμα από τα λιμιά, σίγουρα έχω κάποιες επιφυλάξεις και λέω τώρα μην ξέροντας τον τρόπο που θα εξορυχθεί και θα φύγει το μετάλλευμα από το νησί.
Πιστεύω ότι αν η εταιρεία μας δώσει ένα σχέδιο το πώς θα εξορυχθεί, θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Και το δεύτερο, που παρόλο που δεν είμαι γεωλόγος, έτσι, τα νερά στην περιοχή μας είναι πολλά και πολύτιμα. Θα θέλαμε από κάποιον ειδικό, ότι ξέρετε κάτι, θα γίνονται μετρήσεις σε ταχτά διαστήματα και αν τυχόν δούμε το παραμικρό ότι αλλάζει στο νερό, πρέπει κατευθείαν να κοπεί εξόρυξη. Δηλαδή, αυτά τώρα πώς τα ξέρουνε. Ίσως θα χρειαστεί κάποιος ειδικός να μας πει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήσουμε μια εξόρυξη επειδή θα φέρει την ανάπτυξη που λέει και ο αντιδήμαρχος στην Κέραμο και στη γύρω περιοχή και να αφήσουμε λοιπόν, επειδή γίνεται αυτή η εξόρυξη, τα γιάσματα και τα αιματικά λουτρά να μην τις αναδουλέψουν, που για μας είναι σημείο αναφοράς. Λοιπόν, πιστεύω ότι θέλουμε όλοι εμείς, έτσι, κανείς δεν είναι αρνητικό στο να γίνει η εξόρυξη, αλλά φτάνει να είναι σύμφωνα με το τι θέλει η περιοχή και με το περιβάλλον και με την τουριστική ανάπτυξη και σίγουρα με τη γεωλογική έρευνα που θα γίνει βάσει του νερού. Αν γίνει μόνος εξωτερικός και μπορεί ένα βαπόρι να δέσει απ' έξω, να μάνει μια διέξοδο που είναι πολύ πιο εύκολη από τα μισθά. Έτσι. Και γιατί να μην συνδέσω εγώ αυτό που ακούγεται τώρα με την εξόρυξη του αντιμονίου. Αυτά λοιπόν, όχι ότι είμαι αντίθετος, παιδιά. Πρέπει όμως να δεσμεύσουμε τις εταιρείες πώς θα δουλευτεί. Θέλουμε σχέδιο και αν το σχέδιο αυτό είναι υλοποιήσιμο και δεν ενοχλεί την γύρω περιοχή, βεβαίως να γίνει εξόρυξη. Εγώ νομίζω ότι το θέμα αφορά περισσότερο τους κατοίκους της περιοχής που μένουν εκεί κοντά, της Αμανής. Τώρα το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει εξαρτάται από άλλους παράγοντες, γιατί επανειλημμένως οι προέδροι και όλοι ερχόμαστε εδώ και ψηφίζουμε κάτι να γίνει και μετά άλλοι αποφασίζουν. Είχαμε και το λατομείο το οποίο είπαμε ότι ο Λύχιος πληρώνει το σκυρόδερμα παραπάνω από όλους. Και είδατε ότι ψηφίστηκε αρνητικά από ορισμένους για το δικό τους λόγο. Λοιπόν, αν η εταιρεία αυτή η οποία θα αναλάβει δώσει καλές μίζες, θα γίνει. Αν δεν δώσει, δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ αυτό έχω να πω. Τις μίζες ξέρουνε πάρα πολύ καλά που πάνε. Εγώ θέλω να πω ότι μιλάμε για εταιρεία και δεν έχει γίνει καν διαγωνισμός. Μιλάμε για εξόρυξη και δεν ξέρουμε τι θα κάνει η μελέτη. Μιλάμε για κινδύνους για το νερό, για το ένα, για το άλλο και δεν έχουμε δει ούτε μία περιβαλλοντική μελέτη, ούτε μία θέση που πούμε έτσι τεχνικά εδώ πέρα. Δεν έχουμε δει τίποτα. Δηλαδή, είμαστε μία ομάδα ανθρώπων που δεν ξέρουμε τίποτα και είμαστε μισή υπέρ, η άλλη μισή κατά. Εγώ παιδιά δεν έχω διαμορφώσει άποψη. Έχεις την εντύπωση ότι θα μπορέσουν να φτιαχτούν πλατφόρμες στα αγιάσματα και να φύγει εμπόρευμα από εκεί με πλοία και λάτζες. Έχεις αυτή την εντύπωση. Εγώ είμαι 70 χρονών, 72 και όσες φορές έχω δει και έχω ακούσει, εκεί πάνω δεν κρατάει τίποτα. Ούτε το καλοκαίρι. Λοιπόν, οι εγγύσεις που θέλουμε, τουλάχιστον εγώ, έτσι, και θα μπορέσω να πάρω και από τους ντόπους όσους μπορώ, δεν θέλω να θυχτούν οι παραλίες οι δικές μας. Γιατί έτσι και κατέβουν τα φορτηγά και οι πλατφόρμες στο λιμάνι, κάποτε, δεν ξέρω κατά πόσον, κανένας δεν πρέπει να το ξέρει από εδώ, μόνο η Σοφία η Αγιασμάτη, όταν ήταν πρόεδρος ο πατέρας της, γιατί εγώ έχω κάνει 30 χρόνια μέσα στην κοινότητα Βολισσού, Παντελής το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ήρθαν από μία γαλλική εταιρεία να κάνουν πλατφόρμα στο Μάναγρο για μεταφόρτωση καυσίμων στα πλοία στη Μεσόγειο. Και μας έδιναν 50 εκατομμύρια δραχμές στο χέρι στην κοινότητα. Και δεν δεχτήκαμε τότε, ήταν κοινότητα όμως και μπορούσαμε και λέγαμε. Και δεν θέλουμε σήμερα. Ορίστε. Γι' αυτό έγινε μονοθέσιο το σχολείο. Γι' αυτό έγινε. Αν να πω και κάτι άλλο, κύριε Φιτούση. Στα ψαρά πόσοι δουλεύουνε. Πόσα άτομα είναι πάνω στα ψαρά ξένοι και δουλεύουνε.
Έχετε δει κανένα να πάρει την οικογένειά του και να την πάει εκεί? Έχετε... Σαν ψαράκι. Έχετε την εντύπωση ότι ο κάθε εργάτης και ο κάθε αυτός που θα έρθει θα φέρει την οικογένειά του? Αναπτύσσονται, αλλά οι οικογένειες δεν ανεβαίνουν και έχουν μείνει. Είναι πολύ και ξένοι από. Ναι, 212 άτομα. Μίτσα, για να βοηθήσω. Εγώ, επειδή τελειώνω ένα λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι καμία οικογένεια δεν θα έρθει με παιδιά, οικογένεια κανονική να μείνει πάνω. Θετικός εμφανίστηκε και ο χωρικός αντιδήμαρχος Κώστας Ρημικής, που εξέφρασε την αγωνία του για το μέλλον της περιοχής λόγω ερήμωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η νομοθεσία είναι πολύ σκληρή αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς όρους και αυτό θα αποτρέψει την καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και προστασία των ιαματικών πηγών των αγιασμάτων, θεωρώντας την αξιοποίηση σαν μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, μιας και η συζήτηση για το θέμα ξεκίνησε από το 2021. Ο δήμαρχος Ονή δεν ήταν ενημερωμένος μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι 14 του 24 ο δήμαρχος δεν ήταν ενημερωμένος καθόλου. 14 του 24 ήρθε ένα χαρτί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον οποίο καλούσε το δήμαρχο και εμένα να παρευρεθούμε στο Υπουργείο. Πήγαμε στο Υπουργείο. Είπαμε εκεί, συζητήσαμε 5 πραγματάκια και τους είπαμε όλα αυτά που λένε σε εμάς να κατεβούν με τους αρμόδιους επιστήμονες, οικονομολόγους, περιβαλλοντολόγους, από το ΕΑΓΜΕ να έρθουν κάτω και να γίνει μια ενημέρωση στο ομήριο. Έτσι ακριβώς είναι, έχει η όλη ιστορία μέχρι σήμερα. Εγώ με τα προσωπικά, με όλους τους προέδρους της περιοχής και με αυτούς που είναι εδώ και με αυτούς που λείπουν, το έχουμε κάνει συζήτηση, το έχουμε συζητήσει και είναι θετικά. Θετική. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε, να μην τα αφήσουμε. Όσο μπορούμε να το στηρίξουμε. Γιατί πρώτον, εφόσον το θέλει η τοπική κοινωνία και ένα δεύτερο, ακόμα και επιχειρήσεις που υπάρχουν κοντά στην περιοχή όπως είναι η Βολισσός, υπάρχουν νέοι άνθρωποι, έχουν στήσει επιχειρήσεις και δουλεύουν 2-3 μήνες το χρόνο, τους υπόλοιπους κλαίνε. Το σχολείο της Βολισσού, από ό,τι είδατε, φέτος έγινε μονοθέσιο. Πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε και τα χειρότερα, μην κλείσει και τελείως. Προς τα εκεί οδεύει δηλαδή. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Άσχετα με το ανταποδοτικό κομμάτι, που το ανταποδοτικό κομμάτι, σας το ξαναείπα, αυτό είναι θέμα συμφωνιών. Τι, πόσα, τι, επί της 100, δεν ξέρω πόσο. Πώς και οι ανεμογεννήτριες, ας πούμε, βλέπουμε σήμερα εμείς ειδικά στην Αμανή και ειδικά στην περιοχή που είναι ανεμογεννήτριες, οι κάτοικοι της περιοχής που είναι εκεί στα γύρω χωριά, Αλεπτό, Κέραμο, Χάλανδρα, ιστορίες, δεν πληρώνουν καθόλου ρεύμα. Ανταποδοτικά ο Δήμος έχει 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Δηλαδή πιστεύω είναι ευκαιρίες τις οποίες εμείς ειδικά που όλη η Αμανία έχει 350 ανθρώπους, 400, τα Λεπτόποδα 1, η Κέραμος 2, τα Χάλαδρα 2, 8. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Το δημογραφικό είναι πολύ δύσκολο στην Αμανή. Πρέπει να κάνουμε λίγο κάποιες κινήσεις για να στηρίξουμε τον τόπο μας. Εγώ με τους νέους που έχω μιλήσει και με τα παιδιά μου ειδικά. Είναι 4 νέα παιδιά μέχρι 35 ετών. Τους ενδιαφέρει. Πώς θα γίνει, τους ενδιαφέρει. Φέραμε μετά, κάποιοι σχολίασαν για τον τουρισμό. Να δούμε, άρα δεν συμβαδίζει αγιάσματα και μεταλλεία. Και όμως συμβαδίζουν. Δεν γίνεται. Μπορείς να τα συμβαδίσεις, να τα συνδυάσεις. Εδώ έχω ένα άρθρο που λέει «Μήλος». Όταν εξορίξεις και τουρισμός συνυπάρχουν. Και έγινε ένα ωραίο άρθρο, το οποίο λέει η τοπική κοινωνία. Στην αρχή τους φάνηκε και εκεί λίγο δύσκολο, αλλά έχουν άλλες πληροφορίες. Πώς γίνονται οι εξορίξεις σήμερα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σκληρή νομοθεσία στο θέμα του περιβάλλοντος.
Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να νομοδοτήσουμε και αυτό το έργο να γίνει. Η νοσηλευτική σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου Σκυλίτσιο λειτουργεί και αναβαθμίστηκε σε σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ δηλαδή, με τις ειδικότητες του βοηθού νοσηλευτικής και του διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου, με τη διαδικασία εγγραφών να είναι σε εξέλιξη. Η φίτηση που παρέχεται είναι δωρεάν, είναι υποχρεωτική και διαρκεί 5 συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν ήδη φτάσει τους 600, οι περισσότεροι με επαγγελματική αποκατάσταση. Ερώτηση κατέθεσε ο Νότης Μηταράκης, βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία προτείνει τη δημιουργία ενιαίου προγράμματος ναυτιλιακών σπουδών και δίπλωμα Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στη Χίο. Η ερώτηση απευθύνεται στα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, όπως είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην Αλήθεια, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του επίπεδου των ναυτιλιακών σπουδών στη χώρα μας, προτείνεται η ίδρυση ενός νέου τμήματος, το οποίο θα προσφέρει ένα συνδυασμένο πρόγραμμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και διπλώματος Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, πλοιάρχων ή μηχανικών. Δηλαδή, η δημιουργία ενός κοινού προγράμματος σπουδών που θα συνδύαζε το πτυχίο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και τις ναυτιλιακές σπουδές. Καταρχήν, τα κοινά προγράμματα σπουδών είναι μια νέα τάση στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Δηλαδή, η συνεργασία πανεπιστημίων και τμήματων για να μπορέσουμε να έχουμε αποφύτους με πολύ πιο ολοκληρωμένο εύρος εμπειριών και δεξιοτήτων. Η ναυτιλία προφανώς γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη. Τα πλοία γίνονται πολύ πιο σύγχρονα, η ναυτιλική επιστήμη γίνεται πολύ πιο πολύπλοκη και έχει εμβαθυνθεί και αυτό απαιτεί στελέχη με πιο ολοκληρωμένες δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των στελεχών τα οποία επιλέγουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στη θάλασσα, είτε ως πλοίαρχοι είτε ως μηχανικοί, και λέω να ξεκινήσουν την καριέρα τους, γιατί κατά κανόνα οι περισσότεροι από αυτούς κάποια στιγμή επιλέγουν να επιστρέψουν στη στεριά σε ναυτιλιακές εταιρείες. Κάποιοι ξεκινάνε την καριέρα τους σε ναυτιλιακές εταιρείες, χωρίς βέβαια να έχουν την εμπειρία της θάλασσας, που για τους παλιότερους θεωρείται πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ συμπληρωματική, γιατί οι ακαδημαϊκές κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή είναι πολύ ξεχωριστές. Αν θες να πας να σπουδάσεις τη θεωρία της ναυτιλίας, θα εισαχθείς σε ένα τμήμα ναυτιλιακών σπουδών, όπως το πολύ καλό τμήμα ναυτιλιακών σπουδών που λειτουργεί υπό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χίο, είτε θα κάνεις αίτηση μέσω πανελλαδικών για να ενταχθείς, να εισαχθείς σε μια ΑΕΝ, είτε πλοιάρχων είτε μηχανικών στη Χίο, στις Ινούσες και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Η πρόταση είναι να σχεδιαστεί, όπως υπάρχει σε χώρες του εξωτερικού όπως οι ΗΠΑ, ένα κοινό πρόγραμμα, το οποίο στο τέλος θα αποκτάς και πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ναυτικής θεωρίας, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτόν τον δόκιμο όρο, και παράλληλα δίπλωμα ΑΕΝ. Αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό τμήμα στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα εισάγεσαι σε αυτό, το οποίο ηχείως είναι το ιδανικό μέρος να το φιλοξενήσει, γιατί έχουμε και το Πανεπιστημιο Αιγαίου και τις ΑΕΝ, και τις δύο ΑΕΝ. Δηλαδή, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που κάποιος που θέλει να αποκτήσει την πιο πρακτική διάσταση της θάλασσας μπορεί να επιλέξει. Φυσικά έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση και με ακαδημαϊκούς και με το Υπουργείο Παιδείας σε διερευνητικό επίπεδο. Θεώρησα ότι θα ήταν χρήσιμο για να μπει το νερό στα βλάκια αυτής της συζήτησης, να το καταθέσω με μορφή ερώτησης στα δύο συναρμόδια Υπουργεία για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και από εκεί πέρα προφανώς η ακαδημαϊκή κοινότητα αυτή και μόνο μπορεί να σχεδιάσει τις λεπτομέρειες, το curriculum ενός τέτοιου ακαδημαϊκού κοινού προγράμματος. Μιλάμε στην ουσία για ένα νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ στην Χίο. Μιλάμε για ένα νέο τμήμα το οποίο θα εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους, τους πόρους, την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην θεωρητική διάσταση ναυτιλίας και συγχρόνως οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της ΑΕΝ ώστε να μπορέσουν να πάρουν και το δίπλωμα της ΑΕΝ. Αυτά θα είναι στελέχη πλέον, τα οποία θα έχουν ένα πλεονέκτημα, αν μπορώ να το πω, ακαδημαϊκό στην ναυτική τους καριέρα και στην θάλασσα αρχικά και στη θεριά αργότερα.
Λόγω συντήρησης του δικτύου, το διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή ΟΤΕ Κόμης και 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του συνεταιρισμού μαστιχοπαραγωγών Καλαμωτής. Την 5η τώρα διακοπή θα γίνει 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Λιλικά Βουνού, την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην, Κόμη, στην Αγία Μαρκέλα Κόμης και στον Προφήτη Ηλία και 9 το πρωί με 11 στα Πάρπαντα Καρδαμήλων και στο νησί των Ινουσών. Ας γνωρίσουμε τώρα την οδό Καλουτά, λίγα μέτρα από το Δημαρχείο της Χίου. Εγκατάλειψη, χωρίς πεζοδρόμια, μήλη κατεστραμμένη και γεμάτη σκουπίδια και ένας μήλος που βρίσκεται λίγο πριν την κατάρρευση. Δημοτικές αρχές αλλάζουν, υποσχέσεις και αναπλάσεις πολλές, αλλά έργα μηδέν. Όλα αυτά τα λέει και τα περιγράφει ο κάτοικος της περιοχής Γιώργος Χάμπας. Πάμε να γνωρίσουμε την οδό Καλουτά, που ξεκινάει περίπου από εδώ το παιδικό σταθμό. Σε αυτό το κομμάτι, μέχρι και λίγο παρακάτω, έχουν γίνει τα πεζοδρόμια, τα οποία τώρα που είναι κλειστά τα καταστήματα είναι πεζοδρόμια. Το πρωί είναι πάρκινγκ, έτσι. Λίγα ακόμα μέτρα πεζοδρόμια, που ακόμα και με κλειστά καταστήματα βλέπουμε εδώ ότι έχουμε την κατάληψη από ένα αυτοκίνητο. Και από το ύψος εδώ της ΕΣΥΕΣ και μετά και για αρκετά μέτρα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Άρα κάποιος που θέλει να πάει προς το νοσοκομείο θα περάσει από ειδική εκπαίδευση, η οποία είναι αυτή εδώ. Τη βλέπετε. Αυτό βέβαια αφορά μόνο όσους ανθρώπους έχουν τις εκπαιδεύσεις αυτές, διότι μια μητέρα με ένα καροτσάκι ή ένας άνθρωπος με κάποια αναπηρία δεν μπορεί να περάσει από αυτά εδώ. Αυτά είναι. Αυτή είναι η οδός. Και εδώ Καλουτά, η οποία είναι ελάχιστα μέτρα από την αγορά, ελάχιστα μέτρα από το Δημαρχείο, έτσι. Και έχουν περάσει τόσες δημοτικές αρχές, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου εδώ να μένω, και όλες έχουν τάξει ότι οδός αυτοί θα φτιάχνουν πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά και να υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Είναι ένας δρόμος, παιδιά, ο οποίος καθημερινά κυκλοφορούν εκατοντάδες άνθρωποι πεζοί προς το κρεβάτι του νοσοκομείου και όχι μόνο, και την περίοδο των σχολικών και το σχολικό έτος, πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι κατεβαίνουν το τέταρτο γυμνάσιο για να πάνε προς την πόλη. Τα πεζοδρόμια, παιδιά, είναι έφατα και από τις δύο πλευρές. Κάποιες μικρές εξαιρέσεις βλέπουμε εδώ. Και συνεχίζουμε να δούμε και άλλα τρελά στην όδο κάτω. Επαναλαμβάνουμε, πολλές υποσχέσεις, πολλές αλλαγές δημοτικών αρχόντων, αλλά αυτή η οδός παραμένει στα χαρτιά, στα συρτάρια ή όπου αλλού μπορεί να τη βάζει οποιοδήποτε από αυτούς οι οποίοι εκλέγονται όλα αυτά τα χρόνια με πολλά, θα. Επαναλαμβάνω, χωρίς καμία διαφορά κομματική ως προς το ποιοι έχουν πει όλα αυτά τα οποία έχουν πει όλα αυτά τα καιρό. Και συνεχίζουμε. Για να περάσει κάποιος από το δρόμο που είναι στο γεφυράκι, πραγματικά πρέπει να είναι ήρωας. Αν δεν τον χτυπήσει κάποιος, δεν υπάρχει τίποτα για να τον προστατεύσει από το οτιδήποτε. Και προχωράμε. Βέβαια, σημαίνω αυτό να πούμε ότι όσοι από τους κατοίκους ακόμα ασχολούνται με το κομμάτι της οδού Καλουτά, το μόνο πράγμα που ακούνε μονίμως είναι ότι υπάρχει ανάπλαση, ότι υπάρχει μελέτη, ότι θα γίνουν παρεμβάσεις, ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα στην Καλουτά και όλα αυτά τα οποία ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και συνεχίζουμε. Οδός Καλουτά, πεζοδρόμια άφαντα. Δεξιά και αριστερά δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Εδώ πρέπει να έρθει κάποιος άνθρωπος κοντά στα σπίτια, πραγματικά για να μην χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Πραγματικά. Πεζοδρόμοι υπάρχουν σε λίγα μέτρα και αυτά χωρίς κανένα προστατευτικό βέβαια και κλείδωμα ή οτιδήποτε άλλο, και ειδικά πάνω στις στροφές. Εδώ περίπου στο ύψος του κλαμπ του Ολυμπιακού ξεκινάνε κάποια πεζοδρόμια, τα οποία βέβαια δεν είναι αυτοκαθαρισμένα πριν από πάρα πολλά χρόνια και αυτά σε πολλά σημεία χρειάζονται και κάποιες συντήρησεις, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποια πεζοδρόμια. Ο ίδιος στη συνέχεια αναφέρεται στην ικτρή κατάσταση που βρίσκονται και οι μήλοι που δεν έχουν καν αναπλαστεί αλλά καταραίουν, αλλά και αυτοί που αναπλάστηκαν αποτελούν σήμα κατά τεθέν του νησιού, αφού είναι από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία του νησιού, αλλά έχουν αφαιθεί στο έλεος της θάλασσας που τους περιβάλλει. Η μεγάλη ιστορία που λέγονται οι δύο μήλοι, ισοπεδωμένοι, κατεστραμμένοι, έρμεοι, του καιρού, της αρχαιολογίας, συστηματικής υπηρεσίας και κάθε δημόσιας υπηρεσίας, η οποία πολύ απλά δεν κάνει τίποτα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το αρχαίο μνημείο, όπως έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, τι είδους μνημείο είναι και τι ακριβώς φωτογραφίζουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα μνημείο. Αυτό είναι ένα μνημείο κατεστραμμένο και ισοπεδωμένο. Ακόμα ένα μνημείο το οποίο φωτογραφίζουν οι πολίτες και ειδικά οι τουρίστες. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα μνημείο υπό την
υπογραφή της αρχαιολογίας, της θυματικής υπηρεσίας και κάθε υπηρεσίας η οποία ανήκει στο δημόσιο. Εδώ που υποτίθεται ότι όλα θα έπρεπε να είναι φτιαγμένα, με ταμπέλες για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι για την ιστορία της Χίου, η εικόνα είναι αυτή εδώ. Εδώ είναι η αρχή του πεζοδρόμου στην Καλούτα. Κάποτε ο πεζόδρομος υπήρχε ένας σχεδιασμός να συνεχίσει όλη αυτή τη διαδρομή του. Μέσα σε μία νύχτα όλο αυτό το έργο σταμάτησε. Πάμε να δούμε σε τι φοβερή κατάσταση είναι αυτός εδώ ο πεζόδρομος που έρχονται δεκάδες και εκατοντάδες τουρίστες και φωτογραφίζουν. Μία εικόνα. Έρμεο φυσικά των καιρικών συνθηκών, έτσι, πλήρως δεδομένο αυτό. Να είναι καλά οι άνθρωποι κάτοικοι που μένουν εδώ απέναντι, που έρχονται τα καλοκαίρια και κάθονται εδώ να απολαύσουν το καφέ τους και κάπως το συντηρούν όσο μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί, από την ικανότητα και την ανυπαρξία όλων των δημοτικών αρχών, όπως το έχουμε πει για πάρα πολλές φορές. Βέβαια το αποκορύφωμα αυτού που θα δείτε είναι η μήλη, έτσι, σε λίγο. Εδώ συνεχίζουμε γιατί πήρε και κόσμο. Εδώ τα φυτά έχουν αρχίσει να κάνουν την επανάστασή τους. Σε λίγο το παγκάκι δεν υπάρχει. Εδώ είναι μια παραλία όπου κάποιοι άνθρωποι κάποτε τα καλοκαίρια κάνουν μπάνιο. Έτσι. Πάει λέγοντας. Εδώ κάποτε υπήρχαν τραπεζάκια από τα καταστήματα. Τα τραπεζάκια αυτά μέσα σε μια νύχτα ξυλώθηκαν γιατί δεν αφήνει η αρχαιολογία, η εκτιματική υπηρεσία, δεν υπάρχει επαναχάραξη γυαλού και όλες αυτές τις μπούρδες που ακούμε κατά διαστήματα από όλες αυτές τις υπηρεσίες που κάνουν κουμάντο. Εδώ η έλλειψη κάδου είπε, βοήθησε κάποιους να κάνουν μια κούτα με παπούτσια, μια σκουπιδιά. Τέλεια. Κάποτε εδώ υπήρχαν τραπεζάκια και ζωή από τα καταστήματα. Αυτό έχει σταματήσει να γίνεται γιατί υπάρχουν θεματάκια χτηματικά, αρχαιολογικά και πάση φύσεως. Και η εικόνα που αντικρίζει κάποιος που έρχεται είναι αυτή. Κατεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Εδώ η διακόσμηση είναι τρισδιάστατη και καινούρια. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τους μήλους, αυτό το αξιοθέατο της Χίου, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει, αν δεν παρεύουν κάποιοι που δεν θα παρεύουν, γιατί στη Χίου ζούμε και στην Ελλάδα, που αν δεν συμβεί κάτι δεν παρεβαίνουμε. Εδώ είναι τον εφεύρο αξιωματικών και άνθρωποι, το έχουν όσο γίνεται καθαρό και στον πρώτο μήλο παγκοσμίως, ο οποίος μάλλον κολυμπάει από μόνος του. Αυτή είναι η εικόνα του τέταρτου μήλου, ο οποίος έχει αρχίσει πραγματικά γύρω-γύρω και είναι αυτός εδώ. Δεν υπάρχει μήλος. Τώρα επειδή δεν έχει πολύ αέρα, είμαστε τυχεροί και φτάνουμε. Αυτή είναι η εικόνα του τέταρτου μήλου. Ένα με τη θάλασσα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε τι ακριβώς, που δεν είμαστε και ειδικοί, τι έχει γίνει από τον καιρό. Έχει αρχίσει και ανοίγει το τσιμέντο που είναι γύρω-γύρω. Κανείς όλα αυτά τα χρόνια που έχει συμβεί αυτό δεν ασχολείται. Πραγματικά κανείς. Αυτή είναι η εικόνα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, ενημερώνει για το πρόγραμμα του τρίτου ψεκασμού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Αύριο τα συνεργεία θα είναι σε Άγιο Γιώργη Σικούση, Θολό Ποτάμι, Μυρμήγκη, Πιτιό, Σαμάδες, Καρδάμιλα. Την Πέμπτη σε Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα, Καλιμασιά, Καταράκτη, Παγίδα, Καρδάμιλα. Την Παρασκευή σε Ενένητα, Βουνό, Φλάτσια, Κοινή, Πατρικά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα. Το Σάββατο σε Καλαμωτή, Βέσα, Ελάτα, Λυθή, Βροντάδο, Καριές, Ανάβατο. Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου σε Αρμόλια, Πυργή, Ολύμπους και την Τρίτη 1η Οκτωβρίου στα Μεστά. Επίσκεψη στο χώρο της πρώην βιομηχανίας αλουμινίου, όπου φιλοξενείται το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, πραγματοποίησε η Αλήθεια, έτσι ώστε να καταγράψει την καθημερινότητα των εργαζομένων στο Κέντρο Διαλογής, τα προβλήματα που παρουσιάζονται με τα σύμμικτα υλικά, αλλά και με οργανικά απορρίμματα που πετιούνται στους κάδους ανακύκλωσης, ενώ ο πρόεδρος της Διαχείρισης Απορριμμάτων Ομού Χίου, Κλέαρχος Χρήσης, μας ξενάγησε στο χώρο, ενημερώνοντάς μας για το παρόν και το μέλλον της ανακύκλωσης στη Χίο. Την καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων της Διανόχ στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών περιέγραψε ο πρόεδρος της εταιρείας Κλέαρχος Χρήσης, μετά και την αναφορά της Συμμαχίας Αξιών για απαράδεκτη εικόνα από βουνά σύμμικτων σκουπιδιών. Ο κ. Χρήσης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα κυρίως τον Αύγουστο με τα συγκεκριμένα υλικά να καταλαμβάνουν το χώρο καθώς δεν έχει γίνει ακόμη η διαλογή τους.
Μπορείτε να δείτε εδώ ακριβώς το χώρο στον οποίο αδειάζουν τα απορριμματοφόρα. Τώρα βλέπετε ότι έχει έρθει χαρτί, στο οποίο έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαλογή του. Δηλαδή αυτά είναι μόνο χαρτί? Αυτό είναι μόνο χαρτί. Μόνο χαρτί. Βέβαια υπάρχει και άλλο υλικό μέσα, το οποίο έχει μαζευτεί από κάποιους κάδους ενδεχομένως κτλ. Αλλά ουσιαστικά είναι κυρίως χαρτί. Και αυτό που βλέπουμε είναι καινούργιοι κάδοι. Αυτό που βλέπετε ακριβώς είναι οι νέοι κάδοι που έχουν έρθει. Ήδη έχουμε φροντίσει και τους αντικαθιστούμε όπου υπάρχει πρόβλημα. Και έχουμε πάρει αυτούς κάδους, είναι οι κάδοι τους οποίους τους μαζεύει η υπηρεσία καθαριότητας. Κύριε Χρήση, επειδή τις τελευταίες μέρες και με αφορμή τη συνέντευξη του Κώστα του Τριαντάφυλλου από τη Συμμαχία Αξιών, έχουμε παράπονα για το ότι έρχονται σύμμικτα τα υλικά. Είναι κάτι στο οποίο βέβαια απαντήσατε σε δηλώσεις σας, αλλά θέλω να το δούμε στην πράξη. Βεβαίως. Δηλαδή, εκεί τώρα αν πάμε, δεν θα βρούμε υλικά τα οποία είναι σύμμικτα? Βεβαίως, θα βρούμε. Δεν γίνεται να μην βρούμε, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ακόμα και οι κάδοι έχουν μέσα υλικό το οποίο δεν είναι καθαρό. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και σκουπίδι μέσα. Ο κόσμος ανακυκλώνει, κάποιος δεν ανακυκλώνει σωστά. Βλέπετε ότι οι κούτες, ενώ θα έπρεπε να είναι σπασμένες, πετιούνται έτσι μέσα, οπότε γεμίζει ο κάδος και έχουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Αυτό τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί στην επεξεργασία? Βλέπουμε ότι. Καθυστερήσεις. Δημιουργεί καθυστερήσεις. Δημιουργεί καθυστερήσεις. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το μηχάνημα, πώς λειτουργεί. Υπάρχει ο κόσμος πάνω ο οποίος επεξεργάζεται το υλικό και το διαχωρίζει. Θα μπορούσαμε να το δείξουμε αυτό και από εκεί και πέρα όλο αυτό το υλικό αφού θα επεξεργαστεί και διαχωριστεί θα φτάσει στο σημείο όπου θα πρέπει να γίνει η συμπίεσή του. Αυτό το υλικό είναι το υλικό το οποίο ήρθε τον Αύγουστο. Είναι το υλικό το οποίο δεν προλάβαμε να επεξεργαστούμε και δεν είναι καλό υλικό. Θα προσπαθήσουμε να δεν είναι καλό, δεν είναι καλό υλικό. Δηλαδή μπορείτε να δείτε ότι είναι ένα σύμμικτο υλικό, είναι ένα υλικό το οποίο έχει αρκετά σκουπίδια μέσα. Βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το δουλέψεις σωστά, γιατί θα μπορούσαμε να το δουλέψουμε σωστά αν είχαμε μία σωστή επεξεργασία, μία διαφορετική μηχανή η οποία να επεξεργάζεται αυτά τα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε από μέσα το πλαστικό το οποίο υπάρχει, γιατί είναι και αυτό που είναι επικίνδυνο και βλαβερό για το περιβάλλον, και μετά θα δούμε τι επεξεργασία άλλη μπορούμε να το κάνουμε. Με δεδομένο ότι βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι που είναι εδώ, δεν ξέρω, είναι 4-6 άτομα, δεν ξέρω πόσο βλέπω. Ναι, συνήθως είναι 10 άτομα, είναι 10 άτομα, είναι και 2 άτομα τα οποία ασχολούνται καθημερινά με το υλικό το οποίο έχετε. Ακριβώς. Αυτό, ναι. Χρονικά πότε θα μπορεί να επεξεργαστεί, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο είδαμε πριν από λίγο πίσω μας, το χαρτί, θα τελειώσει σήμερα. Οπότε στον χρόνο τον οποίο μέχρι να έρθει νέο υλικό επεξεργάζονται το συγκεκριμένο. Οι εργαζόμενοι με τη βοήθεια μηχανημάτων προχωρούν τη διαλογή ανά υλικό με επόμενο βήμα τη συμπίεση ανά υλικό και την αποστολή εκτός χείου. Όπως είπε ο κύριος Χρήσης, όπου εμείς βλέπουμε σκουπίδια, η Διανόχ βλέπει χρήμα, καθώς οι 7 μπάλες συμπιεσμένου υλικού αποφέρουν κέρδος 2.000 ευρώ στην εταιρεία. Επόμενος στόχος για τη Διανόχ, ο εξυγχρονισμός των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνεται πιο γρήγορα η επεξεργασία των απορριμμάτων, εξοικονομώντας κυρίως χρόνο στη διαδικασία. Μπορείτε να δείτε ότι το υλικό το οποίο μπαίνει, είτε είναι χαρτί, είτε είναι πλαστικό, είτε αλουμίνιο, θα συμπιεστεί και η συμπίεσή του θα οδηγήσει σε αυτές τις μπάλες που βλέπετε και ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πλαστικό, δηλαδή. Έχουμε συμπιεσμένο πλαστικό το οποίο είναι έτοιμο για αποστολή και ακριβώς πιο αριστερά μας θα μπορούσε να δείξει ότι είναι το χαρτί το οποίο επίσης και το πλαστικό το οποίο έχει συμπιεστεί και θα μπορέσει να φύγει για Αθήνα. Εκεί τι έχουν στους κάδους? Στους συγκεκριμένους κάδους υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο είναι επίσης από σακούλες, το οποίο επίσης θα συμπιεστεί στην πρέσα και θα φύγει και αυτό για Αθήνα. Κύριε Χρήση, εμείς βλέπουμε σκουπίδια. Η Διανόχ τι βλέπει? Ανακυκλώσιμο υλικό. Το οποίο τι προσφέρει σε χρήμα πλέον? Λοιπόν, θα υπολογίσετε περίπου ότι 70 μπάλες είναι γύρω στα 2.000 ευρώ για την εταιρεία μας, συν το τέλος το οποίο παίρνουμε από την εταιρεία ανακύκλωσης, το οποίο ενισχύει τα έσοδα από την ανακύκλωση. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει και το γυαλί, για το οποίο η εταιρεία δεν εισπράττει κάποια χρήματα, αλλά υπάρχει μια επιδότηση από την εταιρεία ανακύκλωσης, το οποίο το ενισχύει. Δηλαδή, εκεί που εμείς βλέπουμε τα σκουπίδια, εκεί το μεγάλο βουνό και το σωρό, σίγουρα η Διανόχ βλέπει έσοδα τα οποία διαφεύγουν μέχρι να μπορέσει να γίνει αυτή η μορφή. Και πέρα από το έσοδο είναι η προστασία για το περιβάλλον, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν διαλύεται, οπότε είναι πολύ σημαντικό και να λάβουμε υπόψη μας ότι και 10 με 15 οικογένειες αυτή τη στιγμή δουλεύουν και είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους. Εδώ βλέπουμε πλαστικό. Είστε σίγουρος? Απόλυτα. Γιατί λοιπόν, εγώ βλέπω και μία ρόδα από το ποδηλάτι. Λοιπόν, όλα αυτά θα διαχωριστούν. Βέβαια,
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά μέχρι το μεσημέρι θα έχουν επεξεργαστεί, θα έχουν γίνει η διαλογή τους και θα έχουν προχωρήσει. Εδώ θα πω λοιπόν το εξής, ότι αν είχε εξυγχρονιστεί ο εξοπλισμός, αυτή τη στιγμή όλα θα ήταν πολύ πιο γρήγορα. Θα υπήρχαν μαγνήτες, θα υπήρχαν προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα, κάτι το οποίο είναι στα σχέδια της εταιρείας για το 2025. Δηλαδή έχουμε προβλέψει μέσα στον προϋπολογισμό το 2025 να επενδύσουμε τα χρήματα από την ανακύκλωση, τα οποία είναι περίπου 300.000 ευρώ το χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και να βοηθήσουμε και το προσωπικό με αυτόν τον τρόπο. Να γίνεται δηλαδή με καλύτερους τρόπους. Με καλύτερους τρόπους, πιο γρήγορα, και να επεξεργάζεται το υλικό και με μηχανικό τρόπο και όχι μόνο με χέρια. Πάντως, πέρα από το κομμάτι του εξυγχρονισμού και τις προσπάθειες που καταβάλουν και οι εργαζόμενοι και η εταιρεία, νομίζω ότι ρόλο κλειδί, το είχαμε πει και στην συνέντευξη που είχαμε κάνει, παίζει το κομμάτι της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων. Δηλαδή, εκεί είναι η διεύθυνση καθαριότητας. Ναι. Πολύ κομψά είπατε ότι σίγουρα υπήρχαν κάποια προβλήματα, έχουν ξεπεραστεί. Είναι θέση κλειδί όμως για την ανακύκλωση. Βεβαίως. Διότι αν αυτή τη στιγμή η υπηρεσία καθαριότητας μας έφερε το υλικό σε καλύτερη κατάσταση, δηλαδή δεν γινόντουσαν ενδεχομένως κάποια λάθη να μαζευτούν κάποιοι κάδοι ταυτόχρονα, θα ήταν πιο εύκολη η διαλογή και θα ήταν όλα πιο εύκολα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάδοι οι οποίοι δεν είναι σωστό το υλικό μέσα πεταμένο. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα είναι... Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω. Δηλαδή η υπηρεσία από τα λάθη του καλοκαιριού, αν θέλετε, έχει μάθει. Η υπηρεσία καθαριότητας. Πιστεύω πως ναι. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση αρκετά και θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα το προσεχές διάστημα. Όσον αφορά το κομμάτι της ανακύκλωσης στα σχολεία, αυτό το πρόγραμμα που τρέχει ήδη, ήδη θα τρέξουμε τον Οκτώβριο και θα ενημερώσουμε τα σχολεία και θα παρακαλέσουμε για την ανακύκλωση να γίνεται πιο εντατικά. Κλείνοντας αυτή την ξενάγηση στο ΟΚΔΑΗ, τι μήνυμα θα στέλνατε στους πολίτες οι οποίοι έχουν αρχίσει λίγο και αμφισβητούν το κομμάτι της ανακύκλωσης? Να μας εμπιστευτούν, να ανακυκλώνουν και πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα στο μέλλον και θα βελτιώσουμε την κατάσταση ακόμα καλύτερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε αυτούς τους 8 μήνες και θεωρώ ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν τους επόμενους. Έκκληση στους πολίτες να μην πετούν στους κάδους ανακύκλωσης οργανικά απορρίμματα έκαναν και οι εργαζόμενοι, καθώς όπως είπαν, ακόμη και ψόφια ζώα έχουν βρει σε κάδους ανακύκλωσης, με ό,τι αυτό σημαίνει ακόμη και για την υγεία τους. Είμαι εδώ στην πρέζα, υπεύθυνος εργοστάσιο. Οπότε εσείς παίρνετε τα υλικά τα οποία έχουν διαχωριστεί? Τα υλικά διαχωρίζονται εκεί πάνω στην ταινία, περνάνε στους διαδρόμους, πέφτουν μέσα στην πρέζα και γίνεται η δερματοποίησή τους. Υπάρχουν δυσκολίες? Εντάξει, είναι το προσωπικό εκπαιδευμένο, είναι αρκετά χρόνια εδώ πέρα και όλα πάνε καλά, μια χαρά. Αν υποθέσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος που θα μας παρακολουθήσει, αν υποθέσουμε ότι ένας πολίτης για χι λόγους μέσα στον κάδο του χαρτιού ή του πλαστικού ρίξει ψάρια, ρίξει κρέας, ρίξει οργανικά, έχετε βρει τέτοια? Ναι, έχουμε βρει αρκετές φορές και αυτό είναι πρόβλημα. Τι πρόβλημα δηλαδή δημιουργεί? Για να το καταλάβουμε και εμείς. Καταρχάς καταστρέφει το υλικό που είναι, γιατί το χαρτί τώρα, αν έρθει επαφή με φαγητό και διάφορα τέτοια λάδια από φαγητά και τέτοια, καταστρέφεται το ανακυκλώσιμο υλικό και μετατρέπεται αυτομάτως σε σκουπίδι. Οπότε καλό είναι να αποφεύγεται αυτό το πράγμα, να μην ανακατεύουν αυτά τα υλικά. Αν πέσει κάποιο μπουκάλι ή κάποια τέτοια υλικά, εντάξει, μια χαρά. Δεν υπάρχει. Έχουμε ακούσει ότι ακόμη και ψόφια ζώα υπάρχουν. Πολλές φορές έχουμε τύχει ψόφια ζώα και αναγκάζεσαι να πετάξεις μια μεγάλη ποσότητα ανακυκλώσιμου υλικού, διότι αν έρθει σε επαφή και αυτό με το χαρτί και με τα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά, αυτομάτως καταστρέφονται. Η διαλογή γίνεται με τα χέρια, γίνεται από εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί, να το πω έτσι πολύ απλά, για να διαχωρίζουν ανακυκλώσιμα υλικά. Αν μέσα σε αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά βρεθούν τα ψόφια ζώα, βρεθούν τα οργανικά, για τη δουλειά, για τους ίδιους τους εργαζόμενους, τι σημαίνει αυτό? Είναι επικίνδυνο για την υγεία, γιατί είναι σε κατάσταση σύψης τα αυτά. Η μυρωδιά, όλα αυτά δηλαδή. Ναι, είναι επικίνδυνο για τους εργαζόμενους και καλό είναι να αποφεύγεται από τον κόσμο να πετάει στους κάδους ανακύκλωσης τέτοια πράγματα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίο ενημερώνει ότι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Σικούση στο Δημοτικό Σχολείο, 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση.
Ο εκπολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όσους φιλόμουσους επιθυμούν να ενταχθούν στη μεικτή χοροδία ενηλίκων, μια πολυπληθή όμορφη παρέα που θα ξεκινήσει τις πρόβες για φέτος από τις 30 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα χοροδίας του Συλλόγου. Πληροφορίες και εγγραφές στον Ιάκωβο Κουσκουσάκη και στο τηλέφωνο 6936 889 688. Η διεύθυνση της χοροδίας είναι από τη Βίνα Αμπανούδη. Τα πολιτιστικά εργαστήρια της Πρόοδου Καλλιμασιάς για την εκπαιδευτική περίοδο 2024-25 θα ξεκινήσουν την 3η-1η Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 6934 428 493. Δωρητής αλλά και φιλάνθρωπος. Αυτά τα δύο χαρίσματα κάνουν ξεχωριστό τον 82χρονο Στέλιο Κουτσουράδη από τον Εχώρη, τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων και σε επανάληψη αύριο στις 3 το μεσημέρι. Ζωηρός και πονηρός από μικρός, πήγε στην Αμερική και αφού έπλυνε εκατομμύρια πιάτα, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Με μια οικονομική άνεση, ασκεί φιλανθρωπία σε ατομικό αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο. Πρόσφατα, μάλιστα, δώρησε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο νοσοκομείο της Χίου για τις ανάγκες του νευροχειρουργικού και του ουρολογικού τμήματος. Πάω στην Αμερική με τι συναισθήματα. Καλά δεν ήταν να ταξινιστείς εδώ. Μα αφού το ζήταπε, στο ταξί τι μας δίνανε. Λέω ας πάω κι εγώ στην Αμερική. Πάω εκεί και βρίσκω τα αδέρφια μου, φεύγω από εδώ. Είναι... Πού ήταν τα αδέρφια? Στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Και ασχολιότανε με την εστίαση. Οι αδερφοί μου και ο γαμπρός μου δουλεύανε σε σχολεία, στις κουζίνες μέσα. Δάσκαλοι. Ο αδερφός μου στις μπογιές και εγώ πήγα εκεί και πήγα στα πιάτα, βράδυ, νύχτα. Μα νομίζω ότι όλοι από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινήσαμε. Τα πιάτα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Σε εστιατόριο. Στο εστιατόριο και δούλευα σε μια ντάινα, λέγονται τα, κάτι μαγαζιά που είναι λιώμενα. Και πήγα εκεί, δεν είχε ωράρια. Ήταν 45-44 δολάρια εβδομάδα. Λίγα. Εγώ έμενα με την αδερφή μου που ήταν η γυναίκα μου, καστρωμένη αδερφή μου το σπίτι, ώσπου να γεννείς, και δούλευα εκεί. Μπαίνοντας τώρα σε αυτή τη δουλειά, έτσι, δεν λες τώρα πού ήρθα εγώ τώρα εδώ πέρα. Έμπηγα να πάσω, ήμουν να πλένω πιάτα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Πολλά πιάτα. Του έχω Παναγιά μου, μόνο τα πιάτα. Να πλύνεις κατσαρόλες, να καθαρίσεις το μαγαζί, την αυγή που ήταν πιο λίγο. Με μεγάλη τα πιάτα ήταν το πιο χειρότερη δουλειά είναι. Γιατί και εγώ μετά είχα μαγαζιά και ξέρω. Η πονηράδα εκεί ήταν ή είχε φύγει? Η πονηράδα λέω εκεί ήταν. Πού να είχε φύγει, φεύγει η πονηράδα. Να σου πω τώρα τι έκανα πιο μετά να δεις να τραβάς τα μαλλιά σου. Δούλευα στο Άδαμ την Τάινα. Ελληνική Τάινα. Ναι, Κυπρέος την είχε. Δούλευα εκεί 44 φράγκα. Μετά ο αδερφός μου δούλευε στην πιο χειρότερη δουλειά στις μπογιές. Αλλά δούλευε στα γεφύρια και στα τάγκια πάνω. 150 μέτρα πάνω. Επικίνδυνα. Επικίνδυνα, να. Και έπαιρνε 380 που δεν τα έπαιρνε ο βασιλιάς της Ιορδανίας εκείνα τα χρόνια. Και πάω μαζί του. Μα έπαιζε κορώνα γράμματα. Μας λένανε, μας είχα δεμένου εκεί πάνω. Αλλά εντάξει. Και να γλιστρήχεσαι γιατί γλιστούσαν την πολλή. Και δουλεύουν εκεί τις χειρότερες μπολιές. Απάξι. Βλέπουμε μια φωτογραφία. Από εκείνα τα χρόνια, πάνω σε μια γέφυρα, κάποιους εργάτες οι οποίοι κάθονται εκεί πέρα και τρώνε και πίνουνε. Και λέω ρε γάμο, και από κάτω είναι χάος. Χάος. Δηλαδή την πήρες κάτω ότι τελείσαι, ούτε θα σε έβρουνε. Τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, η οποία εορτάζεται την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπως καθιερώθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό IMO, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους σιώτες ναυτικούς και στις οικογένειές τους, σε συνεργασία με το Ομήριο, θα παρουσιάσει ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα με τίτλο «Εμείς οι ναυτικοί», αύριο Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα. Την 5η, 26 Σεπτεμβρίου, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Ατσικής Πόλεως Χίου την μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου. Το βράδυ της Τετάρτης, ο Μέγας Εσπερινός, 6.30 το απόγευμα, την 5η, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία και η περιφορά της εικόνας του Αγίου. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει και ο Όρθρος 7 το πρωί.
Μετά την περιφορά θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στο κελί του Ιερού Ναού. Θα μπορούσε να γράψει μισό τόμο βιογραφικό, αλλά περιορίζεται στα εξής. Είμαι γιατρός, μικροβιολόγος και καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Ασχολούμαι με τα κοινά του Δήμου και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Χίων Κηφισιάς. Αυτά σημειώνει η Αγγελική Τριανταφύλου, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα, την 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, που ξεδιπλώνει σε αυτήν από τη μια τις επιστημονικές γνώσεις της και από την άλλη τη μεγάλη αγάπη της για τη Χίο και τη γενέτειρά της Καλαμωτή. Γνωρίζοντας την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, διαβεβαιώνει ότι αν ο άνθρωπος δεν φύγει από τη γη λόγω βλακείας, με τη ρήπανση και τους πολέμους, μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 120 χρόνια. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού από το Σεβασμένο το Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητροπόλεως. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητροπόλεως μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, τηλέφωνο 2271-043-045 και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την κατάθεση του θεμέλιου λίθου στο ιστορικό διδακτήριο της Βολισσού, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 1924. Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 100 χρόνια μετά, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο σχολείο της Βολισσού εκδήλωση για να τιμηθεί αυτή η επέτειος. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής και πρόεδρος του φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου Πολύδωρος Στήρος, που υπηρέτησε σε αυτό το σχολείο 8 χρόνια. Στο σπήλαιο Ολύμπων, στην παραλία Σαλάγωνα και στην Αγία Δύναμη, διοργανώνει περίπατο ο Φυσιολατρικός Περιπατητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Περιπατήν την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου με αναχώρηση των συμμετεχόντων 10.30 το πρωί από το Δημαρχείο της Χίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, με αφορμή τον φετινό εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με θέμα «Ανοιχνεύοντας διαδρομές, δίκτυα και δεσμούς στην πολιτιστική κληρονομιά», οργανώνει βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήρι «Ταξιστά μας» την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί στο Πυργή. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία των ασπρόμαυρων σχεδίων που συναντούν καθημερινά στους τοίχους των περισσότερων κτηρίων του χωριού τους, κάτι που το έχουν αναδείξει σε έναν ιδιαίτερο προορισμό. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου ενημερώνει ότι ξεκινά η νέα σκακιστική περίοδος 2024-25. Οι εγγραφές και η πρώτη συνάντηση των σκακιστών-σκακιστριών με την ομάδα των προπονητών θα γίνει το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί στην Ενοριακή Αίθουσα Καλλιμασιάς. Για την εγγραφή τους στα ανήλικα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα. Θα λειτουργήσουν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και ενηλίκων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον πατέρα Γεώργιο Κωνσταντίνου, που είναι και ο πρόεδρος, στο τηλέφωνο 6972 713 106, τον Φιλίπ Ντιέτσι, Γενικό Γραμματέα, τηλέφωνο 6932 802 212 και την Παρασκευή Ακρατοπούλου, που είναι έφορος αγώνων, στο τηλέφωνο 6983054960. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Ακάντεμι, Δημοσθένης Κουταλιάρης, πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε στην κατηγορία Junior 76. Ο Χιώτης αθλητής με την εθνική ομάδα πήρε και το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό κούμιτε. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο Τετάρτη, ο καιρός στη Χίο θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία αύριο να κυμαίνεται από 32 έως 99%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Γιανούλου στην οδό Βλαταριάς 15, Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μοσχούρη στη λεωφόρο 1 έως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας. Ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Οξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το απόψινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας.
Από εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.